Από τη στιγμή όμως και που όταν χρησιμοποιούμε ανταγωνιστές έχουμε ήδη δώσει μπλοκ υποδοχέων. Ναι. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Λέω ότι από τη στιγμή που ακόμα και τα χρησιμοποιούμε... Από τη στιγμή... Να μιλήσω έτσι. Όχι, γιατί δεν ακούω ούτε εγώ. Εντάξει. Από τη στιγμή που ακόμα και τα χρησιμοποιούμε αγωνιστές LHRH, έχει προηγηθεί η χρήση αντιανδρογόνων, το μπλοκάρισμα των υποδοχέων εν πωλής έχει επιτευχθεί. Έχει. Εν πωλής, λέω. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να αγωνιούμε τόσο με το πότε η τεστοστερόνη αυτή καθεαυτή θα φτάσει στα επίπεδα ευνοχισμού. Η κλασική οδηγία την οποία έχουμε πάντοτε, ότι όταν έχουμε επαπειλούμενα νευρολογικά συμβάματα από μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, είναι αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να μηδενίσουμε την τεστοστερόνη τώρα. Και γι' αυτό το λόγο η παλιότερη οδηγία ήταν κάντε χειρουργικό ευνοχισμό τώρα ή δώστε υψηλότερες δόσεις και το κοναζόλης παλιότερα, ένα υπερβολικά τοξικό φάρμακο, άμεσα. Γιατί είναι πραγματικά τόσο τεστοστεροεξαρτώμενη η πιθανότητα του συμβάματος, όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Σε αυτή τη λογική λοιπόν μέσα μπορεί να βάλει κανείς τον προβληματισμό εάν θα επιλέξει το ένα ή το άλλο σκεύασμα για να κάνει τον ορμονικό του χειρισμό, τουλάχιστον τον αρχικό. Νομίζω πως είναι αρκετά σημαντικό σαν κόνσεπτ μέσα στο μυαλό μας για να το έχουμε αυτό το πράγμα. Πάντοτε στην εποχή που δεν κάνουμε χειρουργικό ευνοχισμό. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα δύο περιστατικά, αν είναι να δούμε ότι υπάρχει διαφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, η μόνη διαφορά, εάν και στο δεύτερο, στον ασυμπτωματικό εννοώ, σκεφτούμε να του αρχίσουμε άμεσα τη θεραπεία, θα είναι αν θα επιλέξουμε τη μία ή την άλλη θεραπεία με βάση το σκεπτικό της πιο γρήγορης πτώσης της τεστοστερόνης. Να ρωτήσω... Σκολαρίκο, κάποιο... Όχι, αντίρρηση εγώ απλώς, καμία αντίρρηση απολύτως. Εγώ από την Αγγλία, στην Ελλάδα δεν έχω δει τόσα πολλά επαπειλούμενα spinal cord compressions, αλλά στην Αγγλία είδα αρκετά. Και είδα αρκετά γιατί δεν κάνουν PSA screening ευρέως οι Άγγλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε πυκνά συχνά προβλήματα με νευρολογικά συμπτώματα και επαπειλούμενα. Και αυτό που κάναμε είναι, δεν υπήρχαν οι ανταγωνιστές, είχαμε το κλασικό σχήμα των αγωνιστών, το οποίο το ξεκινάγαμε αμέσως, και το κοναζόλι δεν κάναμε ποτέ, κάναμε υψηλές δόσεις υδροκορτιζόνης. Και ζητάγαμε consultation από τους νευρολόγους. Αυτό ήταν ένα σχήμα που το κάναμε πολύ συχνά, το βλέπαμε πολύ συχνά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, και δεν είχαμε πολλά μόνιμα νευρολογικά συμπτώματα. Κώστα, πες, για να πω εγώ την επόμενη ερώτηση που θέλω. Ερώτηση, να ρωτήσω εσάς, θέλω κάτι. Θα επιμείνω λίγο, γιατί και για μένα αυτό το θέμα είναι άλυτο. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο 66 χρόνων, η τεστοστερόνη δεν παράγεται μόνο από τον όρχη. Και σε έναν μεταστατικό καρκίνο, η πιθανότητα το νεόπλασμα να δέχεται 500 άλλα ορμονικά μηνύματα ή από άλλες πρόδρομες ορμόνες και όχι καθαρά την τεστοστερόνη, είναι πάρα πολύ πιθανό. Η λογική μου εμένα θα ήταν λοιπόν, το ερώτημα παραμένει τελικά πότε έχω μπλοκάρει τον υποδοχέα, θα ήταν να μπλοκάρω τον υποδοχέα. Και το τι θα κάνει μετά η τεστοστερόνη ή οτιδήποτε δράση πάνω στον υποδοχέας, μην είναι καθεαυτό τέστο ή διήδρο τέστο, θα το έφερνα δεύτερο. Αν ήξερα την ερώτησή σας και τον προβληματισμό σας, θα είχα βάλει μια διαφάνεια, θα είχα φέρει μια διαφάνεια που έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματική συνάφεια της μπικαλουταμίδης, που είναι το πιο καλό από τα κυκλοφορούντα μέχρι τώρα αντιανδρογόνα, με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Είναι τραγική. Τραγικά χαμηλή. Επομένως, η ιστορία του να μπλοκάρει κανείς τους ανδρογονικούς υποδοχείς, ειδικά στο καρκινικό προστατικό κύτταρο, που συμφωνώ μαζί σας με τον προβληματισμό ότι ο ανδρογονικός υποδοχέας του καρκινικού προστατικού κυττάρου έχει ιδιαιτερότητες τέτοιες που μπορεί να δέχεται και μάλιστα με ισχυρότερο τρόπο τις ανδρογονικές επιδράσεις ανδρογόνων άλλων πηγών και άλλων μορφών, θα συμφωνήσω μαζί σας. Η κλασική γνώση όμως την οποία αυτή τη στιγμή βασίζουμε τη θεραπευτική αντιμετώπιση έχει να κάνει με το βασικό
ανδρογόνο, την τεστοστερόνη. Διότι όλες οι υπόλοιπες ιστορίες με τις μεταλλάξεις του ανδρογονικού υποδοχέα, με τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμπεριφερθεί, φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με εκείνο το κομματάκι της νόσου που ξεφεύγει από την κλασική ορμονοευαισθησία. Η κλασική ορμονοευαισθησία αφορά στο κλασικό ανδρογόνο, την τεστοστερόνη. Έτσι. Τον κρατάω τον προβληματισμό σας, αλλά να θυμόμαστε ότι τα αντιανδρογόνα σαν αντιανδρογόνα δεν έχουν και τόσο μεγάλη συνάφεια με τον ανδρογονικό υποδοχέα. Δυστυχώς. Αν μου επιτρέπετε να τσιγκλίσω όμως λίγο. Να τσιγκλίσετε όσο θέλετε. Ότι ακόμα και σε μόνο θεραπεία με αντιανδρογόνα, η κλινική ανταπόκριση, η πτώση του PSA, σε πολλές περιπτώσεις πετυγχάνεται. Μπορεί να μην μετράμε τεστοστερόνη γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε έναν δείκτη, κακό δείκτη ίσως το PSA για εσάς, αλλά αυτό είναι ο μόνος βιοχημικός. Και θα σας ξαναπαντήσω ότι το PSA δεν είναι αρρώστια για να το πολεμάω. Όχι, δεν έχω αντίρρηση. Έτσι. Είναι, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι η ιστορία της μονοθεραπείας με μπικαλουταμίδη, που πάμε στα 150 μιλιγκράμμ πλέον, έτσι, όχι στα 50 μιλιγκράμμ, στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη και ακόμη πιο πολύ στον μεταστατικό απέτυχε. Συμπτωματικό καρκίνο του προστάτη, απέτυχε. Δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο δόκιμη κλινική πρακτική αυτή τη δεδομένη στιγμή. Κώστα, απλώς εγώ να πω, γιατί το ερώτημα που θέτεις είναι καλό, απλώς να ξεχωρίσουμε λίγο για όλους μας το μυαλό μας, ότι ιδιαίτερα στον πρώτο άρρωστο, με τα συμπτώματα και τα επαπειλούμενα κακά πράγματα της σπονδυλική του στήλη, δεν πιστεύω ότι ο ορμονικός χειρισμός είναι αυτός που μέσα σε επόμενες 2-3 μέρες, το συζητάγαμε με αρκετά καλούς ανθρώπους που ασχολούνταν στην Αγγλία με τον καρκίνο του προστάτη, δεν νομίζω ότι αυτό είναι που θα τον σώσει από την νευρολογική του συνδρομή. Και αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω για να είμαι ειλικρινής. Και γι' αυτό το είναι λόγο, όλα τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό το λόγο ένα τηλεφωνάκι που θα σηκώσετε εκείνη τη στιγμή που θα έχετε αυτό το σενάριο στα χέρια, πέρα από τη συνταγή που θα γράψει κανείς για αυτή και με το σκεπτικό που αναπτύξαμε, θα σκεφτόσασταν την επίγουσα ακτινοθεραπεία αυτής της μονήρους βλάβης στον θ10 άμεσα, αύριο το πρωί. Μεθαύριο το πρωί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Θέλω να πω ότι, κύριε Διονύση, θέλω να πω ότι αυτός ήταν ο λόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο που τσακωνόμασταν όπως τσακωνόμαστε στην Ελλάδα ποιος θα πάρει τον άρρωστο και όχι μόνο εμείς που ήμασταν σε χαμηλότερο επίπεδο αλλά και με τα consultation. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό την ερώτηση που έκανε ο Κώστας γιατί είναι σημαντικό. Πόσοι από εσάς θα χρησιμοποιούσατε ανταγωνιστή σε αυτόν τον άρρωστο, μάλλον όλοι θα χρησιμοποιούσατε ανταγωνιστή. Απάντησες πολύ σωστά στην ερώτηση. Ο ανταγωνιστός κάνει πολύ γρήγορα μέσα σε μερικές μέρες επίπεδα ευνουχισμού. Θα το χρησιμοποιήσεις αυτό, υπάρχει βιβλιογραφία. Τι λέει, ο Μανώλης είναι πολύ διαβασμένος, έχει περάσει την ειδικότητα πριν από μια μέρα και τα ξέρει καλύτερα από μένα, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Πάρε το μικρόφωνο, θα σε χρησιμοποιήσω, να ξέρεις. Βλέπει. Τουλάχιστον τα guidelines λένε ότι σε επαπειλούμενο κάταγμα ή θα δώσουμε υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών και θα πάμε για ακτινοβολία ή θα πάμε για νευροχειρουργική επέμβαση. Ωραία. Επομένως, αυτό εκεί ήθελα να μείνω, για να είμαστε ειλικρινείς, και η νευροχειρουργική επέμβαση από την πρακτική μου και έχω δει πολλά περιστατικά, το επαναλαμβάνω, είναι μη κουραστικός. Είναι τόσο δύσκολο να πεις στους νευροχειρουργούς, δηλαδή να κάνουν πεταλεκτομή και αποσυμπίεση. Ευαισθητοποιούνται, γιατί συνήθως είναι αρκετά ηλικιωμένα άτομα και ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό δυστυχώς το παίρνουν υπόψη τους. Ευαισθητοποιούνται όταν έχουν μικρότερο άρρωστο, μικρότερη ηλικία άρρωστο. Άρα θέλω να καθίσω αυτό που είπε ο Μανώλης, ότι τελικά δεν είναι ο ορμονικός χειρισμός στον πρώτο άρρωστο που θα σου κάνει το πολύ επίγον. Και εγώ νομίζω ότι είτε του δώσει ανταγωνιστή, δεν ξέρω μελέτες, για να είμαι ειλικρινής, είτε του δώσει ανταγωνιστή, είτε του δώσει πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό, νομίζω ότι δεν παίζει τόσο μεγάλη διαφορά, κατά την προσωπική μου γνώμη. Αλλά δεν έχω παρακολουθήσει και όλες τις μελέτες. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιες μελέτες. Είναι και πολύ μην ξεχνάμε νωρίς. Ότι τα πρωτογενή, οι πρωτογενείς περιπτώσεις μεταστατικού καρκίνου του προστάτη, αυτή τη στιγμή έχουν εξαφανιστεί από
την επικράτεια. Έτσι δεν τα βλέπουμε. Είναι πολύ σπάνια αυτά τα περιστατικά. Άρα λοιπόν, να κρατήσουμε το μήνυμα ότι ναι, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση στη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των δύο αρρώστων, κυρίαρχα όσον αφορά το χρόνο έναρξης της ορμονικής θεραπείας, και ότι σε τον άρρωστο με τον συμπτωματικό μεταστατικό θα σκεφτούμε κατευθείαν και την πιθανότητα να χρειαστεί επίγουσα ακτινοθεραπεία παράλληλα με τα μέτρα πρόληψης του συμβάματος του νευρολογικού. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι? Όχι, δεν έχω. Στην ουσία αυτή η διαφάνεια την απαντήσαμε και η επόμενη είναι απλώς να θυμόμαστε ότι έχουν παρενέργειες και αυτά τα φάρμακα. Τίποτα άλλο.